Πάμε στον κύριο Λαφαζάνη εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον Παντελή Καυσή, ο οποίος είπε ότι συγκρίνονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εκείνος ο οποίος λέει την αλήθεια η οποία είναι πόδινη και εκείνος ο οποίος τα βρίσκει εύκολα, τα υπόσχεται, αλλά δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν. Κύριε Λαφαζάνη, το ίδιο υπόθηκε και χθες στην αντιπαράθεση που είχαν η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Δραγασάκη. Από τη μία μεριά ένα επώδυνο πρόγραμμα με συγκεκριμένα δεδομένα και από την άλλη κάτι το οποίο θα γίνει. Αυτό το θα γίνει δεν ξέρω πόσο σαφές είναι κατ' εσάς για να μας το περιγράψετε. Καλημέρα σας καταρχάς. Καλημέρα κύριε Παραγιάννη και κύριε Βενιέρη. Και χρόνια καλημέρα πολλά. Και χρόνια πολλά. Σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε με καλές εξελίξεις για τον τόπο και τον ελληνικό λαό. Τι είναι αυτό το οποίο, ποιο είναι το διακύβευμα? Από τη μία μεριά υπάρχει αυτό το οποίο βιώνουμε πέντε χρόνια και μας έχει φέρει εδώ που βρισκόμαστε. Από την άλλη είναι τι? Από την άλλη είναι ένας δρόμος ακύρωσης των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων και απομάκρυσης της Τρόικας από την Ελλάδα. Είναι ένας δρόμος προοδευτικού προγράμματος, ένας δρόμος ο οποίος θα θέσει στο επίκεντρο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ανάπτυξη. Ένας δρόμος ο οποίος λέει ότι πρέπει να διαγράψουμε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε και να αποπληρώνουμε ένα τέτοιο χρέος άδικο, αλλά και αβίωτο χρέος, το οποίο δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Και πρέπει επίσης να το δημόσιο να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των τραπεζών για να ασκήσει μια νέα χρηματοπιστωτική πολιτική εποφελή για την οικονομία και όχι για τους τραπεζίτες. Όταν λέτε πλήρη έλεγχο, τι ακριβώς εννοείτε? Να κρατικοποιηθούν οι ιδιωτικές τράπεζες? Δημόσια ιδιοκτησία, δεν είναι ιδιωτικές οι τράπεζες. Εντάξει, οι τράπεζες έτσι όπως είναι έχουν μετόχους. Όχι εντάξει, όχι εντάξει. Καλά, μας μαλώνετε κύριε Λαφαζάνη, μας μαλώνετε. Μα μου λέτε εντάξει. Συγγνώμη λίγο, εγώ που έχω 1000 ευρώ. Συγγνώμη λίγο. Συγχωρείτε, είστε δημοσιογράφος. Ναι, 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 ναι. Φυσικά. Και πηγαίνουμε με τα στερεότυπα. Όχι, ακούστε με λίγο. Τα στερεότυπα είναι πληρώνει ο ελληνικός λαός, αλλά είναι ιδιωτικές τράπεζες. Συγγνώμη λίγο. Εγώ που έχω. Κύριε Βαραγιάννη μου, όταν πληρώνει ο ελληνικός λαός. Συγγνώμη λίγο. Δηλαδή, κύριε Λαφαζάνη, να σας εξηγήσουμε, όταν... ρωτάτε κάτι. Εγώ που έχω 1000 ευρώ στην Eurobank, στην Πειραιός, στην Alpha Bank. Ο δίπλα μου έχει άλλα 1000 ευρώ. Ο παραπάνω έχει 1000 ευρώ, άλλος έχει παραπάνω ευρώ. Βεβαίως. Αυτή η τράπεζα είναι δημόσια σήμερα? Μα βεβαίως είναι δημόσια, γιατί το χρήμα πρώτα απ' όλα που διαχειρίζεται, γενικά μιλάω για τις τράπεζες, το χρήμα που διαχειρίζονται οι τράπεζες είναι όπως το είπατε. Το δικό μου είναι. Το δικό σας. Με συγχωρείτε, του διπλανού, αλλά το διαχειρίζεται η τράπεζα. Άλλο, το χρήμα όμως είναι δικό μου. Εσείς το καταθέτετε. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που το καταθέσετε, η διαχείριση του δικού σας χρήματος για εκείνο ή τον άλλο σκοπό στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση γίνεται από τη διοίκηση της τράπεζας. Ωραία. Δεν γίνεται από εσάς. Η διοίκηση... Εσείς το εμπιστεύεστε το χρήμα της τράπεζας και αποκομίζετε ένα τόκο. Σωστότατο. Τον οποίο θεωρείτε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ωφέλεια για σας. Σωστότατα. Και να... είναι και μια ασφάλεια για το χρήμα σας ότι το έχετε σε μια τράπεζα και δεν το έχετε στο σπίτι σας, στον παούλα, στο σκρολόγιο ή ωραία. Σωστότατα. Καπαλού. Η διοίκηση της τράπεζας σήμερα. Λοιπόν, αυτή, ναι, τι νος είναι? Σημαίνει ότι οι τράπεζες αξιοποιούν χρήμα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το κύριο κεφάλαιό τους με το οποίο κάνουν διαχείριση και λειτουργούν ως επιχείρηση. Αλλά από εκεί και πέρα, εδώ οι τράπεζες βρέθηκαν σε ένα σημείο που χρειάστηκαν κεφάλαια. Τα κεφάλαια σε μια ιδιωτική τράπεζα τα βάζουν οι ιδιώτες μέτοχοί τους, έτσι. Βεβαίως. Αν δεν μπορούν οι ιδιώτες μέτοχοί τους να βάλουν τα κεφάλαια τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει μια επιχείρηση και ειδικότερα μια τράπεζα, αν δεν μπορούν, δεν έχουν ή δεν θέλουν, δεν ξέρω, δεν θέλουν να βάλουν ή δεν έχουν να βάλουν τα κεφάλαια και έρχεται το δημόσιο για λόγω της εξαιρετικής σημασίας που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες δηλαδή, και λέει εγώ βάζω τα χρήματα για να λειτουργήσετε, και δηλαδή ο φορολογούμενος, και επομένως αποκτώ την μεγάλη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να λέμε ότι οι τράπεζες είναι ιδιώτες. Οι ιδιώτες δεν μπόρεσαν, δεν ήθελαν, δεν ξέρουν να στηρίξουν τις τράπεζές τους. Κύριε Λαφαζάνη, εδώ υπάρχει... Ο φορολογούμενος πήρε τη μεγάλη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, επομένως το δημόσιο, δηλαδή αυτοί που βάλαν τα λεφτά, θα πρέπει να έχουν τη διαχείριση και τον έλεγχο των τραπεζών
και τον προσανατολισμό τους. Δεν μπορεί να συνεχίζουν λοιπόν οι ιδιώτες τραπεζίτες να κάνουν το δικό τους παιχνίδι για τα ιδιωτελή τους συμφέροντα με λεφτά του ελληνικού λαού και με αποταμιεύσεις του ελληνικού λαού φυσικά, αλλά και με χρήματα απευθείας του ελληνικού λαού. Αυτό λέμε ότι δεν μπορούν οι τράπεζες να συνεχίσουν. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο λέτε... Και το ελληνικό δημόσιο έχει σήμερα τη δυνατότητα να πάρει τον έλεγχο τους και να αναπροσαρμόσει τη χρηματοπιστωτική. Λέτε συνεπώς ότι το ελληνικό. Μια κατεύθυνση αποκλειστικά αναπτυξιακή και παραγωγική. Ναι. Λέτε συνεπώς, κύριε Λαφαζάνη, το ελληνικό δημόσιο με τα χαρακτηριστικά που αυτό έχει σήμερα, χθες και θα έχει ενδεχομένως και στο εγγύς διάστημα, στο προσεχές διάστημα, μπορεί να εγγυηθεί να έχει τα χρήματα, τον πλούτο για να στηρίξει κρατικές τράπεζες και να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό λέτε. Το ελληνικό δημόσιο μπορεί να το κάνει αυτό, λέτε. Μα τι λέτε τώρα. Όχι, μα τι λέτε τώρα. Μα το ελληνικό δημόσιο το έχει κάνει. Το ελληνικό δημόσιο απευθύνθηκαν οι περίφημοι αυτοί οι ιδιώτες τραπεζίτες για να στηρίξουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Το ελληνικό δημόσιο, απλώς φορολογούμενος, με δάνεια. Με αντιλαμβάνεστε, με δάνεια. Σε μια περίοδο που λαιλατείται ο ελληνικός λαός. Πήρε δάνεια για να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί το φρονούμε λοιπόν αυτό το ελληνικό δημόσιο. Το περιφρονούμε είναι αδιοικησία, αλλά όταν θέλουμε τα λεφτά του, του πηγαίνουμε και γονιπετής. Άρα τα 70... Και από το στέρημα του ελληνικού λαού πάει και βάζει τα λεφτά. Άρα λοιπόν, τα 72 δις... Βεβαίως δεν λέμε, λέμε εμείς ότι το δημόσιο αυτό το σημερινό λειτουργεί σωστά. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση των προσανατολισμών αυτού του δημόσιου. Θέλουμε ένα αποδοτικό δημόσιο. Ένα δημόσιο που θα έχει ένα ρόλο στην υπηρεσία. Κύριε Λαφαζάνη, σαν πιο πρακτικά, αυτά είναι θεωρητικά, τα καταλαβαίνω. Σαν πιο δημόσιο, δείξτε μου ένα δημόσιο. Το δημόσιο των πελατειακών σχέσεων. Ωραία, συμφωνούμε μαζί σας. Το δημόσιο της διαπλοκής. Όχι το δημόσιο. Ναι, ναι, συμφωνούμε, κύριε Λαφαζάνη, συμφωνεί κάθε πολίτη. Σαν ποιο. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Όχι, κύριε Λαφαζάνη, από την εμπειρία σας, είστε όριμος πολιτικά, ενεργός πολίτης χρόνια, δεκαετίες. Πείτε μου, ποιο είναι το πρότυπο λειτουργίας δημοσίου στην Ευρώπη ή αλλού, για να δούμε ποιο δημόσιο ονειρεύεστε. Γιατί εγώ το μόνο δημόσιο που ξέρω να λειτουργεί καλά είναι σε χώρες στις οποίες δεν αγαπάμε και πολλοί Έλληνες. Δηλαδή, τη Γερμανία. Την κατηγορούμε όλοι, αλλά το δημόσιο ό,τι λειτουργεί άψογα. Ακούστε, λέω, ποιο δημόσιο θέλετε εσείς. Ακούστε, δεν υπάρχει χώρα που να αγαπάμε και άλλη που να μισούμε. Αλλήμονω, όλες οι χώρες είναι πάρα πολύ. Ρωτώ, σαν ποιο δημόσιο φαντάζεστε το ελληνικό δημόσιο εσείς. Πρέπει να έχουν μια δική τους πορεία. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με καμία χώρα και με κανένα λαό. Αλλήμονω. Θέλουμε συνεργασία με όλους και προς όλες τις κατευθύνσεις. Ναι, τι είναι το πρότυπό σας, ποιο δημόσιο, ποιας χώρας, λέω, κύριε Λαφαζάνη, για να καταλάβουμε ποιο δημόσιο μας εμπνέει. Δεν έχω ειδικό πρότυπο, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι μια σειρά χώρες. Το κράτος τους λειτουργεί πολύ καλύτερα από το ελληνικό. Και πολλές χώρες, αν και καπιταλιστικές, δεν το θέτω έτσι, έχουν ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί με πελατειακές σχέσεις και με απόλυτες αναξιοκρατικές διαδικασίες. Ναι, αγαπητέ μου, όπως το ελληνικό. Αγαπητέ μου, κύριε Λαφαζάνη, οι χώρες αυτές που ήδη περιγράφετε. Άρα, δεν έχουν κρατικές τράπεζες. Έχουν ιδιωτικές τράπεζες. Έχουν και κρατικές τράπεζες, αλλά έχουν ιδιωτικές τράπεζες. Δεν κρατικοποίησαν τις τράπεζες τους. Μπλέκεται το ένα με το άλλο. Εγώ δεν μιλάω για τις τράπεζες, μιλάω για το δημόσιο τώρα. Τι δημόσιο θέλουμε, καταλάβατε. Δεν μπορεί να είναι στο δημόσιο επιχειρήσεις, μπορεί να μην έχει επιχειρήσεις. Δεν μιλάω γι' αυτό. Είναι άλλο πράγμα αυτό, το πόσο δημόσιο θέλουμε, τι δημόσιο, πώς θα παρεμβαίνει το δημόσιο στην οικονομία. Έχουμε στην Γερμανία πάρα πολλές δημόσιες τράπεζες, οι οποίες παίζουν εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο και έχουμε και μια δημόσια αναπτυξιακή κρατική απολύτως τράπεζα, η οποία είναι και μοχλός για την γερμανική ανάπτυξη. Επομένως έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, πάρα πολλές ποικιλίες και σύνθετες καταστάσεις σε κάθε χώρα. Εγώ δεν έχω ένα πρότυπο συγκεκριμένο να πω ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα να το αντιγράψουμε. Ξέρω όμως ότι το κράτος μας πρέπει να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Με αξιοκρατία, χωρίς πελατειακές σχέσεις, χωρίς διαπλοκές, με αίσθημα ευθύνης, αποδοτικότητας και με πλήρη επίγνωση ότι υπηρετεί το κράτος τον πολίτη και όχι ο πολίτης το κράτος. Αυτό θέλουμε. Mm-hmm. Και αυτή είναι μια μεγάλη τομή που πρέπει να γίνει επιτέλους στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει 150 χρόνια τώρα που είμαστε ανεξάρτητο κράτος, πόσα είμαστε.
Λοιπόν, δεν έχει γίνει. Κάποτε πρέπει να την αποφασίσουμε ή να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι πιο σοβαρή από όλες που πρέπει να κάνουμε για μια άλλου τύπου ανάπτυξη της χώρας. Κύριε Λαφαζάνη, βάλτε λίγο μια τελεία, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πριν από λίγο, μιλώντας για τις καταθέσεις των Ελλήνων, μιλήσατε για εμπιστοσύνη και είπατε ότι εμπιστευόμαστε τα λεφτά μας στις τράπεζες. Εμπιστευόμαστε τα λεφτά μας στις τράπεζες. Ακούστε λίγο να ολοκληρώσω την ερώτηση για να έχετε χρόνο να απαντήσετε. Όταν δίνετε εσείς τα λεφτά σας κάπου. Ναι. Προφανώς δεν τα πετάτε. Όχι, τα δίνουμε. Πολύ σωστά το λέτε. Τα δίνουμε. Γιατί τα εγγυάται. Έχετε μια εμπιστοσύνη. Ωραία. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν δεν έχετε εμπιστοσύνη, δεν θα τα πάτε τα λεφτά σας. Μάλιστα. Έχουμε εμπιστοσύνη, διότι, ας πούμε, ένα παράδειγμα χρησιμοποιήσω. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Χαρδούβολης υπέγραψε νομοθέτημα σύμφωνα με το οποίο, αν υπάρξει κενό στις καταθέσεις στο διάστημα που η χώρα θα βρίσκεται σε εκλογική προφανώς διαδικασία, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα δώσει μέχρι και 6-7 δις νομίζω για τις πρώτες ανάγκες. Ποια δικλίδα ασφαλείας έχετε ώστε να εμπιστευτώ εγώ τα λεφτά μου και να τα αφήσω όταν έρχεται μια κατάσταση η οποία δεν είναι σαφής, έχει ασάφειες, και ποιον θα κατηγορήσετε για ενδεχόμενο bank run? Μα τώρα τι λέτε, για ποιο πράγμα μιλάτε, ποιο bank run? Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, όταν ακούει ένα ακροατή σήμερα ότι θα. Γιατί κινδυνολογούμε από ραδιοφόρο? Μα όταν κάποιο ακούει ότι. Μόνο που ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση για τις καταθέσεις, είναι μια βλαπτική συζήτηση. Βλαπτική, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τα λέτε στον κύριο Λαπαβίτσα? Μιλάμε για τις τράπεζες, οι οποίες πρέπει να τις περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη. Πρέπει να πούμε στον καταθέτη ότι αυτά που έχει εναποθέσει στις τράπεζες είναι απολύτως ασφαλή. Δεν διακινδυνεύονται από τις εκλογές, δεν διακινδυνεύονται από κανέναν. Γιατί αυτό υπηρετεί την οικονομία μας, υπηρετεί την προοπτική μας. Και αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Λαφαζάνη. Και βεβαίως ο κύριος Χαρδούβελης πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για να ενισχύει σταθερά και συνεχώς την ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος, και αυτό πρέπει να κάνει και ο κύριος Τουρνάρος και αυτό πρέπει να κάνουμε και όλοι μας. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει να λειτουργεί σε όφελος του ελληνικού λαού και σε όφελος ανάπτυξης. Κύριε Λαφαζάνη, το τραπεζικό σύστημα δεν πρέπει να τα διακυβεύουμε μάλιστα σε ραδιοφωνικές. Κύριε Λαφαζάνη, μισό λεπτό λίγο. Το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, όπως και των υπολείπων 17 πλην ημών χωρών μελών της Ευρωζώνης, ποιον έχει αφεντικό? Αφεντικό, τι εννοείται αφεντικό? Ποιος είναι ο επιτελικός παράγων στο τραπεζικό σύστημα των 18 χωρών της Ευρωζώνης? Ποιος κάνει το ταμείο, ποιος έχει το χρήμα? Η Ελλάδα? Το χρήμα, με συγχωρείτε. Ποιος καθορίζει την πολιτική? Καταλαβαίνω την ερώτηση. Γιατί υπάρχει κάποιος υπεράνω των τραπεζών που έχει το χρήμα? Όχι, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό λέω κύριε Λαφαζάνη, η οποία και καθορίζει, αυτό λέω, τους όρους. Ο κύριος Τουρνάρας δεν είναι υπάλληλος του Χαρδούβελη. Είναι υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εγώ σας είπα ότι για υπαλληλίους. Όχι, λέω ποιος πλαισιώνει, ποιος κάνει το πλαίσιο. Ένα θεσμικό ρόλο κεντρικού τραπεζίτη στη χώρα. Ναι. Και έχει ένα ρόλο εποπτείας και για την ασφάλεια του τραπεζικού συστήματος. Και αυτό το ρόλο πρέπει να τον παίζει. Ναι, όχι, λέω. Η Ευρωπαϊκή. Ξέρετε, κύριε Λαφαζάνη, τι λέω. Με τον δυνατό τρόπο. Εγώ θέλω να. Δεν είπα ότι είναι υπάλληλο κανένα. Όχι, είναι υπάλληλο. Είναι. Δεν είναι κακό να είναι υπάλληλο. Υπάλληλο εννοώ ότι αποπτεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι. Να το πω διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο ενδεχόμενο μια χώρα να κρατικοποιήσει τράπεζε, οι οποίε υπάγονται στην ομπρέλα τη, είναι κάτω από την ομπρέλα τη. Πώ θα τη δράσει? Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι της πέφτει λόγος. Δεν της πέφτει λόγος. Όχι, κοιτάξτε. Με συγχωρείτε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει τράπεζες ανεξάρτητα από τη μετοχική τους σύνθεση και ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Και τις εποπτεύει με το νέο σύστημα τώρα που έχει διαμορφωθεί. Πρόσφατα κιόλας εντάχθηκαν εκεί οι 4 συστημικές τράπεζες της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι δυνατόν να λέει ότι το δημόσιο δεν πρέπει να έχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, το δημόσιο δεν πρέπει να κάνει εκείνο, το δημόσιο δεν πρέπει να κάνει τ' άλλο. Δεν υπάρχει θεσμικός κανόνας που να απαγορεύει να υπάρχουν δημόσιες επιχειρήσεις ή δημόσιες τράπεζες είτε στην Ευρωζώνη είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά έχει τα stress test. Δεν κάνετε λάθος, αλλά αναμειγνύεται σε αυτό το θέμα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίζει ένα υποπτικό ρόλο ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος
τον οποίο παίζει με ορισμένους κανόνες και πρέπει πράγματι να τον φέρει σε πέρα σε αυτό το ρόλο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τότε, τι και, να στηρίζει τις τράπεζες, ναι, και να στηρίζει τις τράπεζες όσο στο μέτρο που έχει θεσμικό ρόλο να το κάνει αυτό και να τη στηρίζει υποφελία της ανάπτυξης των χωρών. Αυτό πρέπει να κάνει. Τότε, άσχετα αν οι πολιτικές που επιλέγει πολλές φορές, ναι, δεν λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία, ακούστε λίγο πάνω σε αυτό που λέτε. Συνολικές αλλαγές στο θεσμικό σύστημα των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, ναι, και συνολικά χρειάζεται αλλαγές όλη η πορεία της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής. Τι απαντάτε τότε στον κύριο Λαπαβίτσα, ο οποίος μόλις χθες λέει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα βρεθεί ταχύτατα σε καθεστώς ασφυξίας αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σταματήσει να παρέχει ρευστότητα? Βάλατε ένα αν. Γιατί να σταματήσει? Γιατί δεν θα συμφωνεί με αυτά που λέτε προφανώς. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δίνει ρευστότητα στις τράπεζες αναλόγως με την πολιτική που ασκείται σε κάθε χώρα και παρεμβαίνει μάλιστα, ναι, στα προγράμματα που εγκρίνουν οι λαοί, ναι, μέσα από θεσμικές δημοκρατικές διαδικασίες. Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτό με συγχωρείτε. Ναι, αλλά έτσι είναι. Η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή επιβάλλει έναν πολιτικό μονόδρομο. Δηλαδή δεν υπάρχουν δυνατότητες εναλλακτικών επιλογών. Έξω από την Ευρωζώνη, ναι. Με δημοκρατικούς τρόπους. Κύριε Λαφαζάνη, φυσικά. Αλλά έξω από την Ευρωζώνη, γιατί η Ευρωζώνη. Δεν το λέμε, αγαπητέ μου, κύριε Λαφαζάνη. Μόλις ο Βαραγιάννης αναφέρθηκε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σύμβουλος, είναι κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Επιστήμονο άνθρωπος. Και λέει, όχι, δεν λέει αν. Δεν λέει αν. Η Ευρωζώνη. Γιατί να κόψει τη ρευστότητα? Γιατί η Ευρωζώνη είναι σαφής. Γιατί η Ευρωζώνη έχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι και μέσα και έξω σε αυτήν. Δεν γίνεται. Ή μέσα είσαι και δέχεσαι τους όρους ή έξω είσαι. Εγώ σέβομαι. Σέβομαι την. Α! Σας είπα ότι θα είμαστε και μέσα και έξω. Πού θα είμαστε? Εσείς το βγάζετε στο συμπέρασμα. Πού θα είμαστε, μέσα ή έξω? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιλέγει να είναι έξω από την Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωζώνη. Ναι, αλλά αν η Ευρωζώνη πει ότι η όρη είναι αυτή. Μια διαφορετική πολιτική. Ναι, αν δεν επιτρέπει. Κύριε Λαφαζάνη, μαζί σας είμαστε. Μα τώρα με συγχωρείτε. Όχι, μαζί σας είμαστε. Λέω. Τα οποία δεν στέκουν. Μα συγγνώμη λίγο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι πρέπει οι χώρες αναγκαστικά να έχουν λιτότητα, μονομερή. Προχθές πέρασαν από την διαδικασία, κύριε Λαφαζάνη, των stress test οι τράπεζες. Ωραία. Έτσι, μια τράπεζα η οποία, ναι, δεν έχει τα εχέγγυα όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα έχει, ναι, κανένα απολύτως κύρος και αξία και σημασία στον διεθνή οικονομικό και ευρωπαϊκό χάρτη και δεν την εμπιστεύεται ο καταθέτης ούτε για τα 500 ευρώ. Δεν είναι σαφές αυτό που λέω. Τι σχέση έχουν? Βεβαίως πέρασαν τα stress test και καλά έκαναν. Αυτές πέρασαν οι τράπεζες. Για τις οποίες ο κύριος Τσίπρας είχε πει προσφάτως, νομίζω ο κύριος Τσίπρας το είπε. Ότι το τραπεζικό σύστημα, ναι, το είπε στη συνέντευξη που είχε δώσει τότε, ότι είναι ισχυρό τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας. Αυτό είπε. Ναι, είπα εγώ ότι είναι αδύνατο. Ναι, αλλά οι τράπεζες έχουν αυτά χαρακτηριστικά. Γιατί δεν τις κρατικοποιήσετε? Γιατί δεν τις κρατικοποιήσετε αφού είναι ισχυρό τραπεζικό μας σύστημα? Πρέπει, ακούστε. Οι τράπεζες έχουν την κεφαλαϊκή επάρκεια γιατί έδωσε ο ελληνικός λαός χρήματα. Γιατί συνεχώς ο ελληνικός λαός στηρίζει τις τράπεζες. Μην ξεχνάτε ότι για τη ρευστότητα των τραπεζών δίνει εγγυήσεις το ελληνικό δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τα δανεικά που σου δίνει ο μηχανισμός όμως, έτσι. Δίνει εγγυήσεις. Από τα δανεικά, τα 210-220 που οι τοκογλύφοι δανειστές, να συμφωνήσω μαζί σας, μας έχουν δώσει. Από εκεί είναι εγγυήσεις. Από πού είναι εγγυήσεις, από δικό μας πλούτο? Καθόλου. Μα δεν λέμε ότι από τα χρήματα, τα δανεικά που πήραμε, δώσαμε για την ανακεφαλαιοποίηση. Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ. Δανεικά, κύριε. Δανεικά. Ναι, δανεικά είναι. Πήραμε δανεικά. Για να εγγυηθούμε. Αυτό λέω. Ο ελληνικός λαός θα χρεώθηκε. Ναι, αυτό λέω. Με τα δανεικά που πήραμε από εκείνους, τους τοκογλύφους, στηρίξαμε. Δανείζεται για να στηρίξει τις τράπεζες. Ναι. Αυτό λέω. Το ελληνικό δημόσιο. Δεν διαφωνούμε. Έχει παρέμβει. Λοιπόν, αυτό λέω. Με τα δανεικά όμως δεν έχουμε έτοιμο πλούτο. Με τα δανεικά. Βεβαίως δανεικά. Εσείς λέτε. Και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Συμφωνούμε φυσικά. Ο ελληνικός λαός υποφέρει. Συμφωνούμε σε αυτό. Δανεικά. Κύριε Λαφαζάνη, συμφωνούμε απόλυτα στις διαπιστώσεις. Αλλά με τα δανεικά που πήραμε από εκείνους, στηρίζουμε τις τράπεζες. Με τα δανεικά. Γιατί εμείς δεν έχουμε να τις στηρίξουμε δικά μας. Δεν έχουμε εμείς να τις στηρίξουμε, λέω. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, βεβαίως, γιατί έχει περάσει. Βεβαίως, δανεικά, αλλά είναι λεφτά του ελληνικού λαού που τα αποπληρώνει. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση. Από κάπου.
για να βάλετε σε μια επιχείρηση και επομένως παίρνετε τη πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου με δανεικά λεφτά, πάνω να πει ότι εσείς δεν θα πρέπει να ορίζετε την κατεύθυνση για τον Ποστάνδρο. Αν έχω λεφτά, τέλος πάντων, ναι, μεγάλη κουβέντα και δεν θα... Και... Ναι, ναι. Κάτι τελευταίο, κύριε Λαφαζάνη, για να κλείσουμε. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πώς... Ναι, γιατί σας έχουν πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Πώς νιώθει που είναι υπερασπιστής πλέον των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και όχι της απλής, άδολης, ανώθευτης, αναλογικής, όπως ακούμε από τον πρόεδρό σας? Το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο. Μπορεί να είσαι υπέρ της απλής αναλογικής και ταυτόχρονα να αγωνίζεσαι για τη μέγιστη δυνατή κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματός σου. Και μπορεί και με απλή αναλογική να θέλεις να αποκτήσεις κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν είναι σε αντίθεση το ένα με το άλλο. Από εκεί και πέρα, εδώ οι εκλογές θα γίνουν με ένα συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, ο οποίος δεν τον γκρίναμε εμείς, δεν τον ψηφίσαμε εμείς, άλλοι τον έχουν ψηφίσει. Σωστό είναι. Αλλά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα γίνουν οι εκλογές. Εμείς διεκδικούμε με αυτόν τον εκλογικό νόμο που θα γίνουν οι εκλογές την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την διεκδικούμε όχι για λόγους κομματικού εγωισμού ή από αλαζονία, αλλά γιατί θεωρούμε ότι στο σκηνικό που υπάρχει είναι εγγύηση αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία προκειμένου να εφαρμοστεί ένα αντιμνημονιακό προοδευτικό πρόγραμμα για τη χώρα. Ωραία. Αυτό το απλό λέμε. Ωραία, γι' αυτό ήθελα να σας ακούσουμε. Κύριε Λαφαζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Ναι, καλή χρονιά. Focus 103,6.